Κύριε Πρόεδρε Σεντένο, σας δίνω ευθύς αμέσως το λόγο. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Εξώτημα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, είναι τιμή η παρουσία μου εδώ, τιμή για μένα που είμαι εδώ, για να συζητήσουμε για την Ελλάδα. Το τρίτο πρόγραμμα ολοκληρώνεται επιτυχώς. Ο ελληνικός λαός και όλοι οι πολίτες της Ευρωζώνης μπορούν επιτέλους να γυρίσουν σελίδα. Είναι κατάλληλη στιγμή για να αξιολογήσουμε τι επέτυχε η Ελλάδα μαζί με τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης τα τελευταία 8 χρόνια. Είναι επίσης μια ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά στο εγγύς μέλλον. Πρώτα και κύρια, θέλω να αποτίσω φόρο τιμή στον ελληνικό λαό. Τα θετικά αποτελέσματα του τελευταίου προγράμματος οφείλονται σε αυτούς. Θα πρέπει να έχουν τώρα μακροπρόθεσμη επίπτωση στην ανάπτυξη. Αυτό δεν θα ήταν δυνατόν χωρίς τις τρομερές θυσίες που έκαναν οι Έλληνες πολίτες, χωρίς την τεράστια προσπάθεια να επανισορροπήσει και να εξυγχρονίσει την οικονομία της. Το Eurogroup επίσης συνέβαλε σε αυτή την επιτυχή κατάληξη. Κατά τα χρόνια αυτά οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ελλάδας έδωσαν και χρόνο και χρήμα. Χρόνο στην Ελλάδα για να διορθώσει τα θεμελιώδη στοιχεία της οικονομίας της, το χρόνο που απαιτεί κάθε πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Και έδωσαν και πάνω από 250 δις σε δάνεια, όταν κανένας άλλος δεν ήταν διατεθειμένος να δανείσει την Ελλάδα. Αυτό ήταν πρωτόγνωρη αλληλεγγύη που θα ωφελεί στην Ελλάδα για δεκαετίες. Τώρα η Ελλάδα μπορεί να σταθεί και πάλι στα πόδια της και υπάρχουν σωστά θεμέλια για να υπάρξει ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη. Η συμφωνία που επετεύχθη τον Ιούνιο στο Eurogroup θα επιτρέψει στην Ελλάδα να επιτύχει αυτούς τους στόχους. Θα αναφερθώ στις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας, αλλά πριν από αυτό να αναφέρω το παρελθόν, πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Για να αναφερθώ λοιπόν στην ιστορική κληρονομιά της Ελλάδας, θα είμαι πιο λακωνικός παρά αδελφικός. Το Eurogroup παρακολουθεί εδώ και 8 χρόνια την Ελλάδα. Το 2010 η χώρα αντιμετώπιζε τεράστια ανάγκη προσαρμογής που χρειαζόταν μια βαθιά διαδικασία μεταρρύθμισης. Τα δημοσιονομικά έπρεπε να μπουν σε χρηστή βάση, έπρεπε να επανέλθει η ανταγωνιστικότητα, η οικονομία έπρεπε να γίνει πιο ανοιχτή, πιο σύγχρονη και οι αρνητικές επιπτώσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα όλων των αρνητικών καταστάσεων έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Ήταν χρόνια που ήταν ιδιαίτερα επίπονα και κράτησαν πολύ. Όλοι θα θέλαμε να έχουν πάει καλύτερα τα πράγματα, αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι έτοιμη να βγει από το τρίτο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Ο Αύγουστος 18 είναι πραγματικά ορόσημο. Θα πρέπει να το γιορτάσουμε. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος, η Ελλάδα υιοθέτησε πάνω από 450 μέτρα πολιτικής σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Φυσικά η εφαρμογή παίρνει χρόνο. Και πρέπει να υπάρξει ανθεκτικότητα. Χρειάζεται υπομονή, που συχνά δεν υπάρχει σε αρκετή ποσότητα, αλλά είναι κρίσιμη. Διότι οι μεταρρυθμίσεις φέρουν αποτελέσματα. Επανήλθε η οικονομική ανάπτυξη. Από πέρυσι είμαστε με θετικό πρόσημο. Η οικονομία αυξήθηκε κατά 1,4% το 2017 και αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,9% κατά το τρέχον έτος. Οι προοπτικές με βάση τις τελευταίες προβλέψεις είναι θετικές και είναι στο ίδιο σημείο με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Έγιναν πολλά και στο δημοσιονομικό τομέα. Σήμερα ο προϋπολογισμός της Ελλάδας έχει ένα ρωμαλαίο πρωτογενές πλεώνασμα πάνω από 4% για 2 συνεχή έτη. Και αυτό γίνεται ακόμη πιο βιώσιμο μέσω φιλοδόξων μεταρρυθμίσεων στο φορολογικό πεδίο. Και επίσης το δίκτυο κοινωνικής ασφάλειας βελτιώνεται για να βοηθήσει τους πιο ευάλωτους και βελτιώνεται η κατάσταση στην αγορά εργασίας, κάτι που σημαίνει περισσότερες δουλειές και μείωση της ανεργίας.
Ο επιχειρηματικός κύκλος της Ελλάδας είναι τώρα πιο ευθυγραμμισμένος με τις οικονομίες Ευρωζώνης. Και αυτά είναι μεγάλα επιτεύγματα. Με βάση αυτό το θετικό πλαίσιο, ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει όλο και περισσότερες αντοχές. Όλα αυτά είναι ενθαρρυντικά. Ότι η Ελλάδα θα αποκτήσει και πάλι την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Ήδη μπόρεσε μέσω των ομολόγων επανειλημμένα να συλλέξει πόρους. Και στις 22 Ιουνίου επιτύχαμε μια συμφωνία που θα βελτιώσει το αίσθημα της αγοράς περαιτέρω. Όπως είδαμε ήδη στη δευτερογενή αγορά. Η πρόσφατη συμφωνία για τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους είναι η τελευταία από μια σειρά βελτιώσεων από το 2012 των όρων διανοηδότησης της Ελλάδας. Χάρη σε αυτές τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, κάθε χρόνο η Ελλάδα θα εξοικονομεί. Το 2017 εξοικονόμησε 12 δις για την εξυπηρέτηση του χρέους, το οποίο είναι 6,7% του ΑΕΠ της χώρας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, αυτό δεν κοστίζει τίποτα στον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Αντίθετα, όλοι κερδίζουμε από μια σταθερή και αναπτυσσόμενη οικονομία σε όλη την Ευρωζώνη. Αλλά το 2012 οι ιδιωτικοί πιστωτές συμφώνησαν να υπάρξει ένα κούρεμα 53% στα ελληνικά ομόλογά τους. Αυτό ήταν ένα μοναδικό στοιχείο του δεύτερου προγράμματος. Ήδη στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας είχαμε εγκρίνει βραχυπρόθεσμα μέτρα που μείωσαν κατά 25 μονάδες το 2016 τον όρο χρέους ΑΕΠ. Και σε αυτό το τελευταίο Eurogroup αποφασίσαμε ένα ακόμη πιο φιλόδοξο πακέτο. Παράταση των περισσότερων δανείων από την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και επιμήκυνση για 10 χρόνια. Δηλαδή, μέχρι το 2033 η Ελλάδα θα πληρώνει λιγότερο και τόκο και κεφάλαιο για το χρέος της. Αυτό σημαίνει ότι έχει περισσότερο δημόσιο νομικό περιθώριο για να στηρίξει την οικονομία και τους πολίτες. Πέρα από αυτόν τον επανακαθορισμό του χρέους, το Eurogroup αποφάσισε να επανέλθουν στην Ελλάδα τα κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα που έχει το ευρωσύστημα. Αυτό θα πάρει τη μορφή εξαμηνιαίων πληρωμών το Δεκέμβριο και τον Ιούνιο μέχρι το 2022. Αυτές οι πληρωμές είναι θετικό κίνητρο για να συνεχίσει να εφαρμόζει τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία μεταρρυθμίσεων. Που η Ελλάδα είναι πεισμένη πλέον γι' αυτό. Αυτή η διαδικασία πρέπει κατά τους επόμενους πολιτικούς και οικονομικούς κύκλους να παραμείνει σταθερή. Ποτέ δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Η τελική δόση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας που δόθηκε στην Ελλάδα ήταν ένα άλλο στοιχείο του πακέτου. Συμφωνήσαμε ότι θα δοθούν 15 δισεκατομμύρια όταν θα υπάρξει έγκριση από αρκετά εθνικά κοινοβούλια. Και αυτό μπορεί να γίνει ακόμη και την επόμενη εβδομάδα. Από το ποσό αυτό, από τα 15 δις, 9,5 θα δημιουργήσουν ένα μαξιλαράκι ρευστότητας για να δοθεί περισσότερη εμπιστοσύνη στους επενδυτές. Και θα είναι η τελευταία καταφυγή από δημοσιονομικής πλευράς για την Ελλάδα. Τα υπόλοιπα 5,5 δισεκατομμύρια θα εκταμιευθούν το 2020 σε έναν ειδικό λογαριασμό για να καλύψουν τις ανάγκες εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους. Στο τέλος του προγράμματος, το μαξιλαράκι ρευστότητας υπολογίζουμε ότι θα είναι 24,1 δις ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο ποσό που καλύπτει τις ανάγκες χρηματοδότησης της Ελλάδας για περίπου 22 μήνες μετά την έξοδο από το πρόγραμμα. Στις 20 Αυγούστου συγκεκριμένα. Είναι ένα δίκτυο ασφάλειας, ένα δίκτυο ασφάλειας από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα προσαρμογής χώρας μέχρι τούδε. Άρα τώρα να πρόκειται στην Ελλάδα να οικοδομήσει πάνω στην επιτυχία του προγράμματος, να εδραιώσει τα επιτεύγματά της. Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές και να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις για να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο, οι ευκαιρίες και οι προοπτικές των πολιτών της. Αυτό θα επιτύχει το μεταπρογραμματικό πλαίσιο της Ελλάδας.
Για τα επόμενα δύο χρόνια θα έχουμε την λεγόμενη ενισχυμένη επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει την Ελλάδα να συνεχίσει την πορεία. Ο Επίτροπος Μοσκοβίση θα σας εξηγήσει σε περισσότερες λεπτομέρειες περί τίνος πρόκειται αμέσως μετά. Αλλά να είμαι σαφής. Η Ελλάδα είναι έξω από το πρόγραμμα. Έξω από το πρόγραμμα σημαίνει έξω από το πρόγραμμα. Βεβαίως η Ελλάδα πρέπει να τηρεί τις προϋποθέσεις για να συμμετέχει στην Ευρωζώνη όπως οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αλλά σε αυτό το ασφαλές πλαίσιο η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να δώσει πολιτικές επιλογές στους πολίτες της και να υπάρξει εσωτερική συζήτηση γι' αυτό. Γιατί αυτό είναι καλό και για τη δημοκρατία. Είμαι πεπισμένος ότι η Ελλάδα θα εξετάσει τις δυνατότητες πολιτικής που έχει και θα μπορέσει να βελτιώσει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί για να υπάρξει περισσότερη σταθερότητα και λογική πολιτικών συμβασμών. Σταθερότητα για να υπάρξουν επενδύσεις, συνένεση στο όνομα των επομένων γενεών. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να αναλυφθούν δράσεις σε διάφορους τομείς. Πρώτα απ' όλα, προσεκτική δημοσιονομική πολιτική με βάση τα πρωτογενή πλεονάσματα και χρηστή διαχείριση των δημοσιονομικών. Σωστή διαχείριση του χρηματοπιστωτικού τομέα και αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, ένα σωστό δίκτυο κοινωνικής ασφάλειας, ευέλικτη και ανοιχτή αγορά εργασίας και προϊόντων. Και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, σύγχρονη δημόσια διοίκηση. Αυτές είναι μερικές από τις προκλήσεις. Η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε ένα πρότυπο ανάπτυξης που βασίζεται στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που θα βοηθήσουν την Ελλάδα να αυξάνει την παραγωγική της δυνατότητα και να δώσει ένα πλαίσιο που θα προκαλέσει εμπιστοσύνη στους επενδυτές και στους πολίτες. Είχαμε κάποια μεταβλητότητα στην αγορά πριν από μερικές εβδομάδες. Αυτό αποδεικνύει ότι η Ελλάδα παραμένει ευάλωτη σε κινδύνους. Γι' αυτό οι νέες πολιτικές θα πρέπει να το λάβουν υπόψη. Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να συνεχίσει να ενστερνίζεται αυτή τη στρατηγική για την εφαρμόσιμη μακροπρόθεσμα. Και ενθαρρύνομαι όταν ακούω ότι οι ελληνικές αρχές συμφωνούν με αυτήν την άποψη και καλωσορίζω τις δεσμεύσεις που έχουν αναγγείλει προς το Eurogroup. Η εμπιστοσύνη για το μέλλον της Ελλάδας είναι το βασικό μήνυμα που θέλω να σας μεταδώσω. Και φυσικά τώρα θα ακούσω τις απόψεις σας επ' αυτού και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω βέβαια και τον Επίτροπο Μοσκοβισή, στον οποίο δίνει ευθύς αμέσως το λόγο. Πιέρ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, κύριε Πρόεδρε του Eurogroup, αγαπητέ Μάριο. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας, μαζί με τον Πρόεδρο του Eurogroup, για να σας παρουσίσω και εγώ τι προβλέπει η συμφωνία της 21ης Ιουνίου για το μέλλον της Ελλάδας. 22 Ιουνίου τα ξημερώματα βέβαια ολοκληρώθηκε. Μετά από 8 χρόνια, 8 ολόκληρα χρόνια, η Ελλάδα βρίσκει σιγά σιγά πάλι το δρόμο της κανονικότητας και της αυτονομίας. Πέρασα 2 μέρες στην Αθήνα, χθες και προχθές, και μπόρεσα πραγματικά να δω σε ποιο βαθμό φαίνεται όντως στην πράξη ότι οι ελληνικές αρχές θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την ανακτημένη ελευθερία που έχουν. Και αυτό ακριβώς πρεσβεύει και ο ελληνικός λαός. Είναι μια ιστορική στιγμή. Το είπε και ο πρόεδρος Σεντένο και το άκουσα πραγματικά από όλους αυτές τις μέρες στην Αθήνα, ότι γυρίζουμε πλέον σελίδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντική είναι η στιγμή αυτή. Δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή ένα αυτοσκοπό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντική είναι η στιγμή αυτή και πόσο σημαντική είναι και για την Ευρωζώνη, η οποία κατάφερε να ανακτήσει περισσότερο τη δύναμή της, την ανθεκτικότητά της, βγαίνοντας από την κρίση αυτή. Και μετά το τέλος των προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής για την Ελλάδα, αφήνουμε πλέον πίσω μας την οικονομική κρίση. Και η Ευρωζώνη, αλλά και η Ελλάδα, βγαίνουν από την κρίση αυτή πιο ισχυρές, με μεγαλύτερη αναπτυξιακή προοπτική. Η 20 Αυγούστου είναι η επίσημη ημερομηνία εξόδου από το πρόγραμμα και από κοινού θα προετοιμάσουμε τη μετάβαση και το μέλλον της χώρας με απόλυτη νυφαλιότητα. Συνειδητοποιώ ότι τα τελευταία χρόνια ήταν ιδιαίτερα επώδυνα για τον ελληνικό λαό και ιδίως για την μεσαία τάξη και για τους πιο ευάλωτους. Ξέρω ότι εκατομμύρια Ελλήνων έζησαν και ζούνε
τις επώδυνες συνέπειες αυτής της ύφεσης των όλων αυτών των μεταρρυθμίσεων. Και το είπα και χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι δεν είναι η λιτότητα η οποία προκάλεσε την κρίση. Ακριβώς επειδή υπήρξε η κρίση, χρειάστηκε να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα και να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Ο καθένας στην Ελλάδα βίωσε το δικό του δράμα, τη δική του τραγωδία, χάνοντας την εργασία του από τη μία μέρα στην άλλη, βλέποντας τη σύνταξή του να μειώνεται ή βλέποντας τελικά, άπραγος τελικά και χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα, να φεύγουν τα παιδιά του στο εξωτερικό, ακριβώς επειδή δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά στην Ελλάδα. Και πραγματικά το λέω ειλικρινά, ότι πάντα σκεφτόμαστε τις επιπτώσεις αυτές στους Έλληνες πολίτες στα πλαίσια του Eurogroup. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα ήταν σύμμαχος των πολιτών για την προάσπιση των συμφερόντων τους, όχι σύμμαχος της μίας ή της άλλης κυβέρνησης, αλλά σύμμαχος των ίδιων των Ελλήνων, προκειμένου να καταφέρουμε να τους προστατεύσουμε από μια τυφλή λιτότητα και προκειμένου να τους προστατεύσουμε από όλους αυτούς που θέλαν να διώξουν την Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δείξουμε την απαραίτητη αυτή αλληλεγγύη απέναντι στην Ελλάδα, και αυτό ακριβώς έκανα εγώ, όντας αρχικά Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας και στη συνέχεια ως Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίως στις περιόδους εκείνες 2012 και 2015, όπου υπήρχε ο κίνδυνος του Brexit. Καταφέραμε να αποφύγουμε το καταστροφικό αυτό σενάριο του Brexit. Σε περίπτωση θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, πραγματικά θα είχαμε έναν οριστικό πλέον κατακαιρματισμό της Ευρωζώνης και η τραγωδία θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη για την Ελλάδα. Να συγχαρώ επίσης την Ελλάδα, η οποία βγαίνει από το τρίτο αυτό πρόγραμμα, στα πλαίσια του οποίου καταφέραμε να ενισχύσουμε περισσότερο την κοινωνική διάσταση. Βλέπουμε ότι έχουν ληφθεί κάποια πολύ σημαντικά μέτρα, όπως η κοινωνική κάλυψη για όλους, καθώς επίσης και προγράμματα από τα οποία έχουν επωφεληθεί περίπου 600.000 Έλληνες. Πάντα θαύμαζα τους Έλληνες οι οποίοι ήταν πάντα προσιλωμένοι στην Ευρώπη και την Ευρωζώνη. Και θα ήθελα πραγματικά να αποτίσω φόρο τιμής στους Έλληνες, καθώς επίσης και στη δράση των ευρωβουλευτών. Και το είπε και ο ίδιος ο Μάριος Σεντένο. 241 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν τα συνολικά δάνεια από τους ξένους προς την Ελλάδα. Κατάφερε λοιπόν η Ελλάδα, χάρη στα χρήματα αυτά, να προχωρήσει σε πάρα πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Ουδέποτε στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπήρχε μια χώρα η οποία να κάνει τόσο βαθιές μεταρρυθμίσεις και τόσο γρήγορα όσο η Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Πραγματικά οι Έλληνες εφάρμοσαν 450 προαπαιτούμενα. Και χάρη σε αυτά πραγματικά άρχισε να αλλάζει η μορφή της χώρας. Εκ των προτέρων πάρα πολλά πράγματα καταφέραμε να πετύχουμε. Ξέρω ότι το ζήτημα είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο. Το είδα και αυτό χθες στην Αθήνα. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Ξεκίνησε μια πολύ σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση. Αυτή τη στιγμή ο φόρος εισοδήματος είναι πολύ πιο δίκαιος και αποτελεσματικός με την μείωση του φορολόγιου του, καθώς επίσης και με άλλα μέτρα. Επίσης το κτηματολόγιο. Επιτέλους ένα κτηματολόγιο δημιουργείται και στην Ελλάδα. Εδώ και 200 χρόνια υπάρχει στη Γαλλία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα αυξήσει πολύ περισσότερο τα φορολογικά έσοδα της Ελλάδας και θα καταπολεμήσει τα φαινόμενα φορολογικής απάτης. Και βλέπουμε ότι τα έσοδα αυτά φτάνουν πλέον στα ταμεία του δημοσίου, πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Μία πολύ σημαντική μεταρρύθμιση επίσης στο συνταξιωτικό σύστημα έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται και υπάρχουν πλέον δίκαιοι κανόνες για όλους και αυτό θα καταστήσει το σύστημα πολύ πιο βιώσιμο. Επίσης έχει σταθεροποιηθεί το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα προκειμένου να μειωθεί ο ρυθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το ζήτημα αυτό δεν έχει επιληθεί ακόμα, επηρεάζει όλη την Ευρώπη, αλλά ξέρετε ότι το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας έχει ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και βλέπουμε ότι μετά από όλες αυτές τις θυσίες, μετά από όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις, έχουμε και έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι έχουμε σαφή οικονομική ανάκαμψη πλέον στην Ελλάδα, το δείχνουν αυτό όλοι οι δείκτες, μια πιο στέρεα ανάπτυξη. Προβλέπεται περίπου 3% το 2019, 1,9% το 2018. Επίσης, από δημοσιονομικής πλευράς θα πάμε πάρα πολύ καλύτερα, 0,8% το πλεώνασμα για το 2017, ενώ ξέρετε ότι το έλλειμμα ήταν 15% πριν από μερικά χρόνια. Επίσης,
Το ποσοστό ανεργίας είναι 20% μεν, αλλά μειώθηκε από το 27%. Σημειώνεται λοιπόν πρόοδος, θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες, να ολοκληρωθούν τα μέτρα αυτά, προκειμένου ο ελληνικός λαός να μπορέσει πραγματικά να επωφεληθεί από την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Και αυτό ακριβώς προβλέπεται στη συμφωνία της Ευρωομάδας που παρουσίασε πριν από λίγο ο Μάριο. Δεν θα ήθελα να επισέλθω εγώ σε λεπτομέρειες, γιατί το έκανε αυτό ο Μάριο. Θα ήθελα πάντως να τονίσω τα ωφέλη της συμφωνίας αυτής. Για ποιο λόγο είναι καλή η συμφωνία? Είναι πολύ καλή γιατί προβλέπει μείωση του χρέους βάσει των αναγκών της Ελλάδας και προσφέρει ουσιαστικά ένα απαραίτητο περιθώριο ελιγμού στην Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις σημαντικές οικονομικές της προκλήσεις, ενώ παράλληλα δίνει στην Ελλάδα την απαραίτητη εγγύηση, την απαραίτητη διασφάλιση και για αυτήν βέβαια, αλλά και για τις αγορές και για τους επενδυτές που περιμένουν την επιστροφή της στις αγορές. Επίσης, προβλέπεται ότι θα μειωθεί πολύ σημαντικά το δημόσιο χρέος. Προβλέπουμε μία μείωση κάτω από το συμβολικό επίπεδο του 100% του ΑΕΠ στο πλαίσιο της όλης αυτής διαδικασίας. Προβλέπεται ότι 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ θα εξοικονομούνται κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να πληρώνει τόκο για τα δάνειά της πριν από το 2033. Και αυτό από μόνο του ουσιαστικά αποτελεί 15 χρόνια ανάπαυλας προκειμένου η Ελλάδα να μπορέσει πραγματικά να επενδύσει. Προκειμένου οι σημερινές ελληνικές αρχές και οι μελλοντικές ελληνικές αρχές να θέσουν πραγματικά την οικονομική ανάπτυξη στο κέντρο των πολιτικών τους. 15 επιπλέον επίσης χρόνια για να δημιουργηθεί ένα καλύτερο κοινωνικό μέλλον για την Ελλάδα και να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη για τις μελλοντικές γενναίες. Θεωρώ ότι αυτή θα είναι μία από τις προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης στο μέλλον, καθότι υποφέρει, όπως είπαμε, ο ελληνικός λαός. Και θα έλεγα ότι η μόνη αποτελεσματική στρατηγική βέβαια για τη μείωση του χρέους είναι η οικονομική ανάπτυξη. Όλη η φιλοσοφία ουσιαστικά της συμφωνίας της 21ης Ιουνίου είναι να δοθεί μια ανάσα στην Ελλάδα προκειμένου να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος του χρέους. Προφανώς την ευθύνη φέρουν οι ελληνικές αρχές προκειμένου να εφαρμόσουν όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις και πρέπει ακόμα να γίνει δουλειά και στο μέλλον. Και βέβαια είναι οι Έλληνες οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να προωθήσουν ισορροπημένες πολιτικές που θα οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα για τους Έλληνες και για την μεσαία τάξη. Ας είμαστε όμως απόλυτα σαφείς. Αναφέρθηκα πάρα πολύ στο ζήτημα της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας. Όμως η Ελλάδα δεν πρόκειται μόνη της να υπομειστεί όλο αυτό το έργο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πλαισιώνει την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει πλέον τη θέση που της πρέπει στα πλαίσια της Ευρωζώνης και ουσιαστικά καθίσταται εκ νέου η θέση της αυτή φυσιολογική. Θα έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις όποθε κράτος μέλος θα πρέπει να ακολουθήσει τις δημοσιονομικές απαιτήσεις που προβλέπονται από τη Σύμφωνα Ανάπτυξης και Σταθερότητας και θα πρέπει στο πλαίσιο του πλαισίου εποπτείας και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να παρουσιάσει το πρώτο σχέδιο προϋπολογισμού ήδη από το φθινόπωρο. Μίλησα για το ζήτημα αυτό με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Τσακαλώτο. Καθότι η κρίση στην Ελλάδα κράτησε πολύ περισσότερο από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, καθότι το χρέος είναι υψηλότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, αποφασίσαμε από κοινού να έχουμε μια ενισχυμένη εποπτεία με το τέλος του προγράμματος. Θέλουμε δηλαδή μεταρρυθμίσεις που έχουν αποφασιστεί όντως να εφαρμοστούν. Επειδή δεσμεύτηκε καταρχάς η Ελλάδα, και βέβαια ξέρετε ότι θα δοθούν για αυτό το λόγο επιπλέον 15 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά κυρίως επειδή είναι πολύ σημαντικές οι μεταρρυθμίσεις αυτές για τον εξυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας. Και να δώσω ένα παράδειγμα, να ολοκληρωθεί για παράδειγμα το κτηματολόγιο μέχρι το τέλος του 2021. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την πορεία του δημόσιου χρέους στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και θα ήθελα να επιμείνω σε ένα τελευταίο σημείο. Η ενισχυμένη αυτή εποπτεία, σε αντίθεση με αυτά που άκουσα χθες στην Αθήνα από ορισμένους πολιτικούς, οι οποίοι πραγματικά θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λένε, γιατί όταν είναι κανείς πολιτικός δεν μπορεί να στρέφεται κατά της αλήθειας, η ενισχυμένη αυτή εποπτεία δεν είναι τέταρτο πρόγραμμα, είναι ένα πλαίσιο προκειμένου να ολοκληρωθούν και να εφαρμοστούν οι ενεξελίξεις μεταρρυθμίσεις.
Και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πλέον θα διεξάγεται το διάλογος με την Ελλάδα και σας διαβεβαιώ ότι η αποστολή αυτή επιτήρησης σε καμία περίπτωση δεν θα έχει το ρόλο ενός εισαγγελέα, ενός καθηγητή που θα λέει στην Ελλάδα τι πρέπει να κάνει. Θα είναι ένα πλαίσιο συνεργασίες όπου από κοινού θα εγκρίνουμε ποια είναι τα καλύτερα βήματα για το μέλλον. Δεν μιλάμε λοιπόν για ένα τέταρτο πρόγραμμα, αυτό αποτελεί ψέμα. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, κυρία και κύριοι, επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά το θαυμασμό μου για τους Έλληνες πολίτες, για την αξιοπρέπειά τους και επίσης εκφράζω εκ νέου την εμπιστοσύνη μου προς τις ελληνικές αρχές για όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις που κάνανε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Προφανώς οι προσπάθειες αυτές δεν γίνανε εις μάτιν και είμαι πεπισμένος ότι από κοινού θα καταφέρουμε να αντλήσουμε τα διδάγματα από τα επώδυνα αυτά 8 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Επίτροπε. Ας ακούσουμε τώρα την άποψη των πολιτικών ομάδων. Ξεκινάμε με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το λόγο έχει ο κύριος Κεφαλής.